Σηκώστε χέρι, πραγματικά, πώς ξέρετε τι είναι η κρίση Ισπανικού. Όχι Ισπανικού, κρίση Ισπανικού, δύο λέξεις. Η κρίση Ισπανικού τι είναι. Κρίση Ισπανικού, τι λέω, δεν μπορώ. Όταν γίνεται και γίνεται σε κρίση. Λοιπόν, πάμε άλλη μία. Πώς έχετε νιώσει μία φορά ή εσείς ή κάποιος κοντινός σας άνθρωπος μία κρίση Ισπανικού. Τέσσερα χέρια. Πέντε, να ξέρετε, οι διπλανοί σας είναι χειρότερα από εσάς. Σας το λέτε. Είναι μεγάλο πράγμα το αυτό να το παραδεχτείς. Μην γυρνάς με το κινητό πίσω τώρα να τους ρουφιανέψουμε. Γι' αυτό είπα. Τώρα ανοίξτε τα κινητά. Λοιπόν, 7 άτομα. Ας πω τι γίνεται. Το μεγαλύτερο πράγμα στην κρίση πανικού είναι να το παραδεχτείς. Να παρατοπίσεις. Έχω κρίση πανικού από πάρα πολύ μικρός, από 16 χρονών. Ακόμα τις έχω. Απλά έχω μάθει να δω μαζί τους. Παίζουμε μαζί, βλέπουμε και δεύτερο. Είναι η κρίση μου. Προσπαθούσα πάρα πολλά χρόνια να γράψω ένα κομμάτι για τη κρίση πανικού, να το εκφράσω. Πάντα μου βγαίνανε κάτι πολύ μαύρα κομμάτια, γιατί προσπαθούσα την ώρα που ήμουν χάλια με κατάθλιψη, με τέτοια, και μου βγαίνανε κάτι διάφανα κρίνα, κλεμμένα τα κομμάτια. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, πέρυσι, αφού μου πέρασε κάπως όλη αυτή η διαδικασία, ήμουνα σε ένα build-up, έγραψα ένα κομμάτι, λέγεται σερωτονίνη. Σερωτονίνη, ξέρετε τι είναι. Είμαστε για μάζολες δύσκολες λέξεις την ώρα. Συγγνώμη, σαν δεν σε ρώτησα. Κάντε Google τώρα. Η κρίση Ισπανικού. Δεν έχει σερωτονίνη στο Ισπανικό. Νομίζεις. Είναι σερωτονίνη. Δεν έχει σερωτονίνη στο Ισπανικό. Λοιπόν, σερωτονίνη. Πες για σερωτονίνη. Είναι να πω. Γιατί με παιδί μου το χέρι, σόλτ τον έτσι θα πάει παράδοση. Έχει αλλάξει το χέρι που χωρίζει. Κάντε μας να τα βρούμε έτσι. Θα γυρίσει, δεν μπορεί να σκεφάσει το βράδυ. Έχει το καθόλου, σαν να πιέζει τα κουράνια. Πριν τη βίδα, είναι γεια μας. Τέλος πάντων, Γιάννης είναι νευροδιορμαστής. Πηγαίνει όλες αυτές τις ορμόνες χαρά στον εγκέφαλό μας. Όταν δεν είμαστε καλά, αυτή η καριόλα η σερωτονίνη πέφτει για ύπνο. Και πρέπει να κάνουμε κάποιες διαδικασίες, δεν ξέρω τι, το Ισπανικό είναι πάρα πολύ καλό. Για να αρχίσει να δουλεύει η σερωτονίνη μας ξανά και να γίνουμε καλά, το κομμάτι λέγεται σερωτονίνη. Και γιατί άλλη μια υποδρομή, άλλη μια ανηφόρα. Όπως πριν έτσι και τώρα θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα κράτη πανικού. Μια σάλη, ένα κράτη, ένας πόνος στο κεφάλι, ένα όριστο του.
μελοκονίδι, κάποιος μέσα σου τη σπάει, κάποιος σου τη κρύβει. Νιώθεις πως θα χάνεις, φοβάσαι μη πεθάνεις. Αν δεν πέθανε ποτέ, τώρα πως θα το κάνεις.